Ναι. Έτοιμος ο κύριος Επίτροπος. Περιμένουμε τον κύριο Μαντάμ. Πού σε βλέπουμε τώρα, τι γίνεται με σένα επαγγελματικά, πού μπορούμε να σε απολαύσουμε? Το κόκκινο ποτάμι, σίγουρα, κάθε Κυριακή στις 9 στο Open. Το Δεκέμβρη θα βρεθούμε για 6 παραστάσεις από τις 16 μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής με την παράσταση Πανσέλινος του Χριστόφορου Χριστοφή. Αγγελική. Πράγματι εγώ είμαι. Θα σας βρω αργότερα. Τι κάνεις εδώ? Ήθελα να σε δώσω επιθύμησα. Ο Μανούσος για μένα είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να σκεφτώ. Ό,τι καλύτερο μου έχει τύχει σε αρχηγό μιας δουλειάς. Γνωρίζει τόσο καλά πώς να πάρει από τον κάθε άνθρωπο το χρυσάφι που έχει μέσα του και να το αναδείξει και να το φωτίσει και να το δώσει μετά στους ανθρώπους που το βλέπουν. Είναι αξιοθαύμαστος σε όλο το κομμάτι μιας συνεργασίας. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε μία μέρα που να έχω πάει στο γύρισμα με βαριά καρδιά. Something's pulling me outside. Είχες πει κάποια στιγμή ότι η υποκριτική είναι καρμική ευλογία για σένα. Ναι, σίγουρα. Μου το εξηγείς λίγο αυτό? Ως παιδί, δραματοποιούσα πάρα πολύ τις καταστάσεις. Όταν όλη αυτή η συνθήκη μεταφέρθηκε πάνω στη σκηνή, τη ζωή μου έγινε πιο ήρεμη, πιο ήσυχη. Αυτή η υπερβολή σου έχει φτάσει μέχρι την Κορέα. Ναι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, νοτιοκορεάτες, οι οποίοι κάνουν το εξής. Γυρνάνε όλο τον κόσμο και βλέπουν όσα περισσότερα θεάματα μπορούν και μετά τους καλούν στο πολύ μεγάλο φεστιβάλ που κάνουν. Κάποια στιγμή λοιπόν βρέθηκαν στην Αθήνα και βλέπουν ότι παίζεται αρχαία τραγωδία σε κλειστό θέατρο στο Α και ήταν ο Ιδίποδας, το δέντρο του Ιδίποδα, στη σκηνοθεσία του Κώστα Δουγάκη. Και πήγαν και το είδανε και πάθανε τον μπλόκο και τους κάλεσαν στην Κορέα. Και μετά τους ξανακάλεσαν και τους ξανακάλεσαν και τους ξανακάλεσαν. Είδα σπονδυνα να μην στα πολυλογώ. Είναι τώρα γύρω στα 7 χρόνια που πηγαίνουμε στην Κορέα μαζί με τον Κώστα με διάφορες παραστάσεις. Παίζοντας, πρώτη φορά αισθάνθηκα τόσο οικουμενικά ότι αυτό που κάνω φτάνει στην καρδιά του Νοτιοκορεάτη που αληθινά είναι στην ανάποδη πλευρά της γης. Σήμερα, που κοινωνικά έχουμε αρκετές αναταραχές όσον αφορά στα εργασιακά, στη βία. Ποια πιστεύεις ότι είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η δικιά σου η γενιά, ώστε όλα αυτά τα κακό κείμενα να εξαλειφθούν και να πάμε παρακάτω? Α, ξεκάθαρα, να μιλάς για το διπλανό σου. Ξεκάθαρα αυτό, μόνο αυτό βασικά. Επιβάλλεται να βρεις το σθένος, τη δύναμη, την πολιτική συνείδηση να μιλήσεις και να μπεις εσύ μπροστά για αυτόν που δεν μπορεί να το κάνει. Αυτό είναι πρέπει να γίνει θέσφατο. Δηλαδή η λογική το ότι όχι ρε φίλε, γινότανε τέτοιο κακοποιητικό πράγμα στην πρόβα, δεν έχω πάρει χαμπάρι. Δεν υπάρχει. Αν δεν έχεις πάρει χαμπάρι, έχεις ευθύνη που δεν έχεις πάρει χαμπάρι. Ένα κακός, πολύ κακός. Μπαίνεις σε αυτό το πλοίο. Αυτό το πλοίο πάει και έρχεται μέσα στον χρόνο. Σε ποια χρονική περίοδο θα κατέβαινες? Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στην επταετία. Και τι θα έκανες εσύ εκεί ως ηρωίδα, αν την έφτιαχνες εσύ αυτή την ηρωίδα? Την επαναστάτρια φυσικά. Τι άλλο θα έκανα? Θα μπορούσα να κάνω και από την αντίπερα όχθη. Θα μπορούσα να κάνω και αρνητικό ρόλο, επίσης θα είχε τρομακτικό ενδιαφέρον. Να καταλάβεις για ποιο λόγο ένας άνθρωπος φτάνει στο χειρότερο απόπατο που μπορεί να έχει η ανθρώπινη ύπαρξη. Λοιπόν, έχεις μπροστά σου ένα μπουφέ, ο οποίος δεν έχει φαγητά. Πάρ' το πιατάκι σου και βάλε μέσα ένα ιστορικό πρόσωπο οποιασδήποτε εποχής, το οποίο θα ήθελες μέσα του να βυθιστείς, να εγκλωβιστείς και να μείνεις εκεί για όσο καιρό θέλεις. Α, όχι να τον γνωρίσω. Όχι και εσύ, να γίνεις εσύ. Κούρη. Αν μου έλεγες να τον γνωρίσω και να πιούμε καφέ τώρα εδώ, θα σου έλεγα την Αλίκη Μουτιουκλάκη. Πάμε να παίξουμε. Ναι. Θέλω πρώτα να διαλέξεις τρεις κάρτες με αριθμούς. Νούμερο ένα, να το δούμε όλοι, γιατί δεν λέμε ότι να είναι. Ένα. Λέξη βία. Αταχθείς λέξη. Mm-hmm. Να σου πω την αλήθεια, εμένα η χειρότερη μορφή βίας που. Είναι δηλαδή μια μορφή που δεν αντέχω προσωπικά καθόλου. Είναι η εσωτερικευμένη, η παθητική επιθετικότητα. Έχεις αντιμετωπίσει τέτοιου είδους βία? Ποιος δεν έχει αντιμετωπίσει τέτοιου είδους βία? Εννοείται. Και σε μικρές και σε μεγαλύτερες δόσεις. Εννοείται.
τη δουλειά σου, έχεις αντιμετωπίσει. Εννοείται. Επόμενη λέξη, ο αριθμός νούμερο 3, κυρίες και κύριοι. Ξαφνικά, αναπάντεχα. Κάτι που ήρθε ξαφνικά. Ένα κακό νέο, ένα τηλεφώνημα που σήκωσες και ήταν άσχημο. Πάει το μυαλό μου σε πολύ άσχημα πράγματα. Ξαφνικά. Ναι. Εντάξει, ναι, το ξαφνικό είναι μία φορά μου έχει τύχει αυτό που λες, το ξαφνικό, αναπάντεχο, πολύ κακό νέο. Ήταν πολύ δυσάρεστη είδηση. Χάσαμε κάποια στιγμή πριν από ένα χρόνο σχεδόν ένα πολύ καλό μας φίλο. Οπότε ήταν. Το έμαθες έτσι αναπάντεχα, δηλαδή το έμαθες με ένα τηλεφώνημα. Το έμαθα με ένα τηλεφώνημα, ναι. Στον αριθμό 5. Είναι η λέξη έρωτας. Τέλεια λέξη. Εμένα μου έχει συμβεί δύο φορές. Μία φορά στα 20 και μία φορά στα 30. Και είμαι και πολύ ευγνώμων που μου έχει συμβεί. Είναι ότι καλύτερο υπάρχει, ας πούμε, στην καρδιά μου. Κάρβουνο στη μηχανή, νομίζω ότι είναι, για όλη τη ζωή. Mm-hmm. Δηλαδή, πας, αισθάνεσαι φλογοβόλα όλη την ώρα. Ντόπα, κανονική ντόπα. Φυσική, κανονική, ωραία ντόπα. Θα διαλέξεις μια κάρτα με μια σουρεαλιστική ζωγραφιά, η οποία είναι τελείως υποκειμενική στο τι σημαίνει. Γλυκούλη. Για να τη δείξουμε και λίγο εδώ. Έχει να κάνει με τα όνειρα, τα μεγάλα όνειρα, τα αληθινά, ας πούμε, τα όνειρα ζωής. Ό,τι μεγαλύτερο συμβαίνει πέρα από εμάς, είναι ο Θεός, είναι η... δεν ξέρω πώς να το πω ακριβώς, τα βοηθάει και τα αγκαλιάζει για να έρθουν κοντά μας, ας πούμε, και να μας συμβούν. Μαρία, χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Και εγώ, Γιώργο. Και ευχαριστώ. Ήταν μια πολύ ωραία κουβέντα. Θέλεις ένα γλυφιτζούρι, ναι, θέλεις μια καραμέλα. Να διαλέξω γεύση, φράουλα. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 5 ευρώ. Ναι, εννοείται.